Κύριε Καραθανασόπουλε, καλό μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαφάκα, σε εσάς και στους ακροατές μας. Έχω μπροστά μου τον ριζοσπάστη, το σημερινό θύλο, που λέει «Φτιάχνει κλίμα για πράσινες business που πληρώνει ο λαός. Ψηφίζεται σήμερα ο νέος κλιματικός νόμος». Είναι πράσινη business όλη αυτή η ιστορία? Τι άλλο θα μπορούσε να είναι, κύριε Σαφάκα, από το γεγονός ότι είναι υποκριτικό όλο αυτό το ενδιαφέρον που δίνουν για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για το κλίμα. Και λέμε είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον όλων αυτών των δυνάμεων και της κυβέρνησης από τη στιγμή που η χώρα μας συμμετέχει πολύ ενεργά στον πόλεμο που διεξάγεται στην περιοχή της Ουκρανίας. Το να θες να υπερασπιστείς το κλίμα και το περιβάλλον και ταυτόχρονα να διεξάγεις πολέμους δεν είναι μια αντίφαση τεράστια. Καλά, τον πόλεμο δεν τον διεξάγει η χώρα μας. Ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία. Η χώρα μας συμμετέχει ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο που τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα είναι από τη μια μεριά η Ρωσία και από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι δύο πόλοι συγκρούονται στην Ουκρανία με τα γνωστά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτείων, η πράσινη της των Ηνωμένων Πολιτείων που είναι με το κλίμα και την προστασία του, δεν είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον τους όταν έχουν τόσο μεγάλη ευαισθησία για την προστασία του κλίματος από την άλλη μεριά να προχωρούν σε τέτοιου είδους ενέργειες πολεμικών εμπλοκών? Γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη, πράσινη ή μαύρη, είναι για τους εργαζόμενους ίδια και στην ουσία απαράλλαχτη, όπως είπε ο κύριος Κουτσούμπας εχθές? Λοιπόν, άρα πρώτο ζήτημα έχουμε την υποκρισία όλων αυτών. Δεύτερο θέμα σχετίζεται ακριβώς ότι η προσπάθεια για πράσινες επενδύσεις, οι οποίες οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι παράγουν πολύ πιο ακριβά εμπορεύματα, που είναι πολύ δύσκολο για τα λαϊκά στρώματα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Την έχουμε ανάγκη όμως την πράσινη ανάπτυξη, τι θέλουμε? Έστω με μια άλλη μεθοδολογία, με έναν άλλον τρόπο, πρέπει να φτάσουμε εκεί, να πάμε εκεί? Το ότι πρέπει να προστατευτεί το περιβάλλον πρέπει να προστατευτεί. Εμείς τι λέμε? Ότι δεν μπορούν να προστατεύσουν το περιβάλλον αυτοί οι οποίοι το εμπορευματοποιούν το περιβάλλον. Και το λέμε αυτό από την άποψη ότι όταν οι ορεινοί όγκοι, τα δάση, οι ακτές, οι αιγιαλοί, η θάλασσα παραδίδονται σε επιχειρηματικά συμφέροντα για να αξιοποιήσουν με σκοπό το κέρδος το περιβάλλον, άρα λοιπόν όχι μόνο δεν προστατεύεται, αλλά υποβαθμίζεται. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτό που λέτε είναι ότι αλλάζει σκυτάλι. Δηλαδή εκεί που έχουμε τους επιχειρηματίες που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο, με το λιγνίτι, επί της ουσίας αλλάζει χέρια το παιχνίδι. Το παίρνουν αυτοί που ασχολούνται με την πράσινη ανάπτυξη. Αυτό μου λέτε? Μόνο που ακριβώς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με το πετρέλαιο κάνουν επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη. Την πράσινη ενέργεια και στη χώρα. Κάνουν μετάβαση και οι ίδιες δηλαδή οι εταιρείες. Ακριβώς, γιατί μέσα από αυτόν τον τρόπο θα βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα τους κεφάλαια. Είναι δηλαδή ένα σχήμα για να καταστρέψουν εντός εισαγωγικών παλιές υποδομές, ούτως ώστε να μπορέσουν να επενδύσουν κερδοφόρα σε νέες υποδομές. Σύμφωνοι, εγώ να το δεχτώ αυτό που λέτε, κύριε Καραθανασόπουλε, ότι όλα γίνονται με άξονα το κέρδος. Και γιατί όχι, δεν ζούμε σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο. Από την άλλη, ο πολίτης, ο έρμος πολίτης από αυτή τη μετάβαση δεν έχει να κερδίσει κάτι? Να δούμε ένα πρακτικό παράδειγμα, πολύ συγκεκριμένο, το ζήτημα της ενέργειας. Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ναι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Έχει διαμορφωθεί ένα μείγμα ενεργειακό στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε ευρωπαϊκό κόσμο, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Ναι. Και το οποίο έχει διαμορφώσει προϋποθέσεις ενεργειακής φτώχειας για ευρύτερα λαϊκά στρώματα πολύ πριν τη μεγάλη άνοδο των τιμών, που τώρα βεβαίως σε αυτό το στρώμα έχει διευρυνθεί ακόμη περισσότερο. Γιατί η πράσινη ενέργεια είναι πολύ πιο ακριβή από την, ας το πούμε έτσι, από την εντός εισαγωγικών βρώμικη ενέργεια. Ναι. Και από αυτή την άποψη λοιπόν έχει δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες. Και υπάρχει και μια δυσκολία στον πολίτη να τον πει, και όταν λέω όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά για παράδειγμα και της Αμερικής, να
πιστεί ότι να βάλει κοντά στην περιοχή που ζει, στην αυλή του να το πω χοντρικά, αιωλικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, βλέπουμε μια δυσπιστία στο ζήτημα αυτό. Δεν θέλει ο άλλος να έχει, ας πούμε, αιωλικό πάρκο δίπλα από το σπίτι του. Γιατί? Προσέξτε, γιατί υπάρχει αυτή η δυσπιστία? Γιατί δεν παίζουμε με καθαρούς όρους. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα σαφές καθορισμένο χωροταξικό σχέδιο που θα πει που επιτρέπεται κάθε χρήση. Ένα. Δεύτερον, ακόμη και αυτό να υπήρχε, δεν παίρνονται μέτρα τα οποία επί της ουσίας να προστατεύουν από παρεπίπτουσες επιπτώσεις τα λαϊκά στρώματα. Το λέμε αυτό γιατί, για παράδειγμα, η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στους ορεινούς όγκους της χώρας μας έχει αναμορφώσει το περιβάλλον εκεί και ιδιαίτερα την επίγεια ροή των υδάτων. Ναι. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να είναι υπεύθυνα ή συνυπεύθυνα για την πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το βιώνει ο κόσμος. Mm-hmm. Γιατί για να εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες με σκοπό το κέρδος, θα έχουμε επιπτώσεις σε άλλες πλευρές, γιατί αυξάνει το κόστος. Και ναι, όπου υπάρχει η αύξηση του κόστου. Άρα θα έχουμε μια πιο ακριβή ενέργεια, πράσινη ενέργεια, αλλά πιο ακριβή. Θα έχουμε πιο ακριβή πράσινη ενέργεια και μια επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θα σου πει κάποιος, μα ο αέρας και ο ήλιος στην Ελλάδα είναι τζάμπα. Γιατί να έχουμε μια πιο ακριβή ενέργεια? Εδώ μια απάντηση που διάβαζα σε ένα άρθρο στο New York Times έλεγε ότι δεν είναι μόνο ο ήλιος και ο αέρας, είναι η μεταφορά της ενέργειας, για παράδειγμα στα εργοστάσια, στις βιομηχανίες, στις βιοτεχνίες, στα σπίτια, ότι αυτή η μεταφορά έχει κόστος. Λοιπόν, εμείς δεν λέμε να μην αξιοποιηθούν όλες οι πηγές. Εμείς λέμε να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές και η χώρα μας είναι πάρα πολύ πλούσιες σε πηγές ενέργειας. Όμως για να υπάρχει ένα τέτοιο μείγμα που να συνδυάζονται όλες αυτές οι πηγές, πρέπει ακριβώς να δούμε πρώτον ότι βεβαίως χρειάζονται τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά, τα οποία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουν διασφαλισμένη τιμή κερδοφορίας. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Άρα λοιπόν δεν εγκαταστάθηκαν εκεί για, από την άποψη μόνο να αξιοποιήσουμε τον ήλιο και την αιωλική και τον άνεμο, αλλά για να βγάλουν κέρδος. Αλλά πέρα από αυτό είναι ένα ζητούμενο αυτό. Ένα. Δεύτερον, είναι άλλη πηγή ενέργειας η οποία είναι ανανεώσιμη και η οποία δεν αξιοποιείται γιατί δεν προσφέρει κέρδος. Είναι τα υδροηλεκτρικά, τα οποία έχουν πολλαπλά ωφέλη. Όχι μόνο στην παραγωγή ενέργειας όποτε είναι αναγκαία, ενώ ο ήλιος και το άνεμος και ο αέρας υπάρχουν προβλήματα. Μπορεί να είναι αναγκαία η ενέργεια και να μην έχεις, λόγω ότι δεν θα υπάρχει ήλιος ή δεν θα φυσάει. Το νερό σου διασφαλίζει αυτό, τη συνεχή ροή ενέργειας. Όμως αυτό δεν αξιοποιείται, το υδροηλεκτρικά φράγματα, τα οποία και ενέργεια παράγουν και εμπλουτίζουν, υδροφορολογίζονται και μπορούν να αξιοποιηθούν για άδρευση και ίδρευση. Τρίτο στοιχείο το οποίο έχει η χώρα μας είναι τα λιγνίτης. Και επειδή αυτή τη στιγμή... Και εδώ τελειώνουμε το 2028 από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, η τεχνολογία όμως δεν έχει φτάσει, κύριε Σαφάκα, σε τέτοιο επίπεδο που να διασφαλίζει ευστάθεια στα συστήματα τα ενεργειακά απλά και μόνο με ανανεώσιμες πηγές. Ναι. Χρειάζεται να υπάρχει πάντοτε ένα τάξιμο μετάβασης. Υποτίθεται ότι ήταν το φυσικό αέριο αυτό, αλλά... Μπράβο. Το οποίο όμως είναι εισαγόμενο. Και βλέπουμε λοιπόν τις επιπτώσεις αυτού του σχεδιασμού. Ενώ από την άλλη μεριά υπάρχει ο λιγνίτης, ο οποίος υπάρχει στη χώρα μας, μπορεί να αξιοποιηθεί, είναι φτηνός και ταυτόχρονα υπάρχουν και οι νέες τεχνολογίες αποθήκευσης των ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα που αξιοποιούνται μετά σε άλλες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα στα τσιμέντα, αυτό το αποθηκευμένο η αποθηκευμένη ρήπη διοξιδίου του άνθρακα χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία, τη λιπασματοβιομηχανία. Αντί λοιπόν να εγκαταστήσουμε τέτοιου είδους τεχνικές, δίνουμε τεράστια ποσά στα αρπακτικά εντός εισαγωγικών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεν αξιοποιούμε
τις εγχώριες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, κύριε Καραθανασόπουλε. Γιατί στο επίκεντρο είναι το κέρδος και μόνο το κέρδος. Και αυτό είναι που επί της ουσίας ναι. και το περιβάλλον και το κλίμα δεν προστατεύει, αλλά κάνει και το λαό μας να πληρώνει πολύ ακριβά αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, κύριε Καραθανασόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συμμετοχή και την ανάλυση. Να είστε καλά.